Κυρία Αγρογιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο μόνος που το κάνει, αλλά με τα λόγω γνώσεως, πρώτα απ' όλα θα θέλω να σας ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας για τις προσπάθειες όλων των γιατρών αυτή την τελευταία χρονιά στα νοσοκομεία, που είναι παραπάνω από συγκινητικές. Και το λέω γνωρίζοντας τι συμβαίνει σε μονάδες COVID μέσα στα νοσοκομεία αυτά. Και δεύτερον, με βάση την επικαιρότητα, θα ήθελα να έχω ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για το πώς βλέπετε την προσπάθεια να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και την αντίδραση των γιατρών γενικότερα. Εν ώψη πανδημίας εννοώ τα νοσοκομεία, έτσι, την πρόταση για να ενισχυθούν με βάση τις ανάγκες τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι το νοσοκομείο μου, όλα τα κρεβάτια COVID είναι γεμάτα και εφημερεύουμε μεθαύριο. Υπάρχουν ακόμα 7 ασθενείς που είναι στη βραχία νοσηλεία και προσπαθούμε να βρούμε κρεβάτια να τους διακινήσουμε. Έχουμε διασωληνωμένους σε κοινούς θαλάμους όπως σε όλα τα νοσοκομεία. Και είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί το προσωπικό και καλύπτονται οι ανάγκες με μετακινήσεις δεξιά και αριστερά. Οπότε αφενός εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα, γιατί δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο με μετακινήσεις. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε μια προκήρυξη πριν ένα μήνα περίπου για μόνιμες θέσεις γιατρών. Για την Νίκαια, που προκηρύχθηκε μόνο μια θέση παθολόγου, είναι 11 υποψήφοι. Και εμείς αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι να προσληφθούν τώρα όλοι όσοι βάλανε υποψηφιότητα, όλοι όσοι δηλώσανε για αυτές τις θέσεις, με γρήγορες διαδικασίες, χωρίς καμία κρίση και χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούμενο. Να το ρωτήσω αντίστροφα από αυτό που λέτε, για να το καταλάβουμε γενικότερα. Αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη κατάσταση. Για ποιο λόγο η έκτακτη κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με μόνιμο τρόπο? Γιατί το σύστημα υγείας δεν βλέπουμε τώρα μόνο να είναι υποστελεχωμένο. Το σύστημα υγείας ήταν υποστελεχωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι τώρα που η κατάσταση είναι έκτακτη και που οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες, φαίνεται με πολύ χειρότερο και πολύ πιο τραγικό τρόπο. Διασωληνωμένοι εκτός μονάδων, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει διωγγωθεί λόγω του ότι είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έκτακτη πριν από ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε με τόση ευκολία για έκτακτες συνθήκες, όταν είναι μια κατάσταση που είναι γνωστή, που την περιμέναμε, που ξέραμε ότι πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία όμως δεν πάρθηκαν. Και όσον αφορά το ζήτημα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, όσον αφορά τους ιδιώτες συναδέλφους, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να επιταχθούν οι συγκεντρωμένες δομές, όχι το ιατρείο της γειτονιάς, που λειτουργεί και με τόσες δυσκολίες και που δεν θα λύσει και το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κρεβάτια στις εντατικές, δεν έχουμε απλά κρεβάτια νοσηλείας, δεν έχουμε συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου. Κάποιες μέρες ψάχνουμε ακόμα και αναπνευστήρες. Αυτά μπορούν να τα προσθέτουν τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία, αν θέλετε, σε ένα βαθμό είναι και εξοργιστικό, αν θέλετε, για μας, το ότι υπάρχουν ιδιωτικές δομές που έχουν δώσει κρεβάτια και βάζουν όρους για να δεχτούν ασθενείς, οι οποίοι νομίζω είναι γνωστό, έχει ακούσει και στις προηγούμενες μέρες, για παράδειγμα το ιατρικό περιστερίου, που δέχεται να νοσηλεύει μόνο ασθενείς που είναι για εξιτήριο. Εμείς ζητάμε συνολικά και ανεφόρον να επιταχθούν ιδιωτικές δομές, να ενταχθούν στη μάχη της πανδημίας, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να τα βγάλουμε πέρα, να μπορέσουν να σωθούν οι ασθενείς. Το αντιλαμβάνομαι και μάλιστα αντιλαμβάνομαι και αυτό που είπατε, ότι η κατάσταση δεν είναι έκτακτη. Όταν αναφέρθηκα στο έκτακτη, αναφερόμουν στην πανδημία, ότι είναι μια κατάσταση που ελπίζουμε σε ένα χρόνο από τώρα, σε 1,5, να έχουμε ξεμπερδέψει και το σύστημα να είναι ισχυρότερο. Βοηθήστε με αν κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση ότι σε ό,τι αφορά το ίδιο το σύστημα, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ισχυρό και έχει ενισχυθεί σε σχέση με την αρχή της πανδημίας. Δηλαδή, έχουμε περίπου διπλές μονάδες εντατικής θεραπείας, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά. Κοιτάξτε, έχουν αυξηθεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όντως. Το ζήτημα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνουμε. Αυτό, όχι αυτό που θεωρούμε εμείς, αν θέλετε, σαν νοσοκομιακοί γιατροί, τις πραγματικές ανάγκες, αλλά αυτό που προβλέπεται με βάση και τα διεθνή στάνταρ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δηλαδή τα 3.500 κρεβάτια.
Γιατί με βάση, όχι σε συνθήκες πανδημίας, σε κανονικές συνθήκες, με βάση τις προβλέψεις που υπάρχουν, με βάση τον πληθυσμό μας, αυτός είναι ο αριθμός που θα έπρεπε να έχουμε για να μπορούμε να πούμε ότι ασφαλώς νοσηλεύουμε τους ασθενείς, ότι όλοι όσοι χρειάζονται εντατική θεραπεία θα παίρνουν στις μονάδες. Και από αυτό τον αριθμό φυσικά και απέχουμε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή με διασωληνωμένους και COVID και μη COVID, γιατί εξακολουθούν να διασωληνώνονται και να νοσηλεύονται και ασθενείς που είναι μη COVID, με βαριές παθήσεις, ασθενείς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, ανακοπές, εμφράγματα, τροχαία, πολυτραυματίες, ασθενείς οι οποίοι επίσης χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τις βρούνε. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι σε σχέση με την κοινή πρακτική, όχι μόνο έπρεπε να διπλασιάσουμε, αλλά έπρεπε ή πρέπει να πενταπλασιάσουμε σε σχέση με την αρχή τις θέσεις, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει στις 1500 από τις 750, πρέπει να πάμε στις 3500, είναι 5 φορές πάνω από αυτές που είχαμε. Και φυσικά να στελεχωθούν και με το απαραίτητο προσωπικό, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το κρεβάτι εντατική, δεν είναι μόνο ο αναπνευστήρας. Χρειάζεται και εξειδικευμένο και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αντιληπτό και σεβαστό καθόλου. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση που μου έχει κάνει, πραγματικά μου έχει κάνει άσχημη εντύπωση, και είναι το μοναδικό που μου έχει κάνει άσχημη εντύπωση από την, όχι ιατρική, γενικότερα την κοινότητα, την νοσηλευτική. 2 στους 10 γιατρούς δεν έχουν εμβολιαστεί. 5 στους 10 νοσηλευτές δεν έχουν εμβολιαστεί. Περίπου τόσο είναι τα ποσοστά. Γιατί? Κοιτάξτε, εμείς σαν Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών εξ αρχής είχαμε πει και εξακολουθούμε να λέμε ναι στα εμβόλια και λέμε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται τα εμβόλια. Είναι άλλο ζήτημα η κουβέντα που έχει ανοίξει για τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν, για το ότι οι εμβολιασμοί γίνονται με το σταγονόμετρο. Αυτό είναι που πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Και εμείς δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε τη μάχη να πείσουμε και τον τελευταίο εργαζόμενο να εμβολιαστεί. Κάτι που δεν έκαναν όμως όσο όφυλαν το Υπουργείο Υγειονομικές Περιφέρειες. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτό που μπορεί να πεις είναι τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι προφανώς πολύ πλούσια και μπορούν να πείσουν ακόμα και τον πιο δύσπιστο, αλλά σε αυτή τη διαδικασία δυστυχώς δεν μπήκε η κυβέρνηση όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Άρα, με συγχωρείτε, εδώ θα φέρω αντίρρηση και θα φέρω πρακτική αντίρρηση. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα ήταν αυτοί που θα έπρεπε να πείσουν οποιονδήποτε άλλο να εμβολιαστεί. Όχι η κυβέρνηση ή εγώ, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, στους οποίους τρέχω στο νοσοκομείο όταν έχω κορονοϊό για να με σώσουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές και μέσα στα νοσοκομεία και μέσα στις υγειονομικές περιφέρειες, αυτό που λέμε επιτροπές νοσοκομειακών λοιμόξεων, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που πέρα από άλλες ευθύνες που έχει, έχει και την ευθύνη της ενημέρωσης για κάτι καινούριο, για κάτι το οποίο μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν. Για να σας πω και ένα κομμάτι του προσωπικού των νοσοκομείων δεν οφείλει κιόλας να γνωρίζει πώς λειτουργεί το κάθε εμβόλιο ή μια καινούργια τέλος πάντων τεχνική. Μα ούτε ο κόσμος που κάνει το εμβόλιο γνωρίζει πώς λειτουργεί η τεχνική. Απλά εμπιστεύεται την υγεία τους στους ειδικούς. Αν οι ειδικοί δεν εμπιστεύονται τους ειδικούς, πώς θα τους εμπιστευτώ εγώ? Προφανώς και ο κόσμος δεν γνωρίζει και γι' αυτό λέμε και γι' αυτό, αν θέλετε, υπήρχε και μια μεγάλη δυσπιστία στην αρχή, την οποία εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, σαν νοσοκομειακοί γιατροί, προσπαθήσαμε να πολεμήσουμε και εξακολουθούμε να προσπαθούμε και να πείσουμε ακόμα και τον τελευταίο και τον πιο δύσπιστο να εμβολιαστεί. Απλά να πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, και είναι νομίζω γνωστό, οι εμβολιασμένοι μπορούν να είναι φορείς και μπορούν να μεταδώσουν. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να αποδοθεί η ενδονοσοκομειακή διασπορά σε κάποιους που κακώς είναι μη εμβολιασμένοι, πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα δεν έχουν επαρθεί τα μέτρα προστασίας μέσα στα νοσοκομεία. Ότι υπάρχει παρουσία συνοδών μέσα στους θαλάμους για να καλύψουν τις ελλείψεις του νοσηλευτικού προσωπικού και να κάνουν το ρόλο των νοσηλευτών ουσιαστικά. Υπάρχει συνοστισμός σε θαλάμους με 5, 6, 10 κρεβάτια. Και είναι ζήτημα αυτό, για παράδειγμα, στο νοσηλευτικό Μεταξά, που έγινε όλη αυτή η συζήτηση, η αύξηση των κρουσμάτων, συνέπεσε με τη δημιουργία τμήματος COVID, κάτι το οποίο είναι ανεπίτευτο μέσα σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο. Οπότε φυσικά ναι στον εμβολιασμό, φυσικά κατά τη δική μας γνώμη να εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί μέχρι και τον τελευταίο, αλλά από εκεί και πέρα να πάρθουν και όλα τα μέτρα μέσα στα νοσοκομεία για να αποφύγουμε την νοσοκομειακή διασπορά. Κύριε Αγρογιάννη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και ελπίζω να την έχουμε σύντομα με καλύτερους όρους, τουλάχιστον όσο την πίεση που δέχεστε στο σύστημα υγείας. Ευχαριστώ και εγώ.